Ο στρατός τον είπα λοιπόν αυτόν τον μήνα πραγματοποιεί άσκηση για να αναπτύξει γρήγορα μια ομάδα μάχης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στην Πολωνία που επιχειρεί κοντά στο ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραν, όπου οι στρατιώτες έχουν την αποστολή να υπερασπιστούν μερικά από τα πιο ευάλωτα εδάφη του ΝΑΤΟ. Η άσκηση που ονομάζεται Griffin Shock απαιτεί την επέκταση της υπό της ΗΠΑ δύναμης από ένα τάγμα σε ένα στοιχείο μεγέθους αξιαρχίας περίπου 3.000 στρατιωτών, ανέφερε σε δήλωση την Πέμπτη το 5ο Σώμα Στρατού των ΗΠΑ. Η Griffin Shock θα επικυρώσει την ικανότητά μας να αναπτύξουμε γρήγορα την ομάδα μάχης του ΝΑΤΟ στην Πολωνία σε μια πλήρη ταξιαρχία μάχης υπό την διοίκηση και τον έλεγχο της πολυεθνικής μεραρχίας του ΝΑΤΟ βορειοανατολικά, δήλωσε ο διοικητής του 5ου Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Τζον Κολασέσκι. Η αποστολή έρχεται ως απάντηση σε ένα μοντέλο δυνάμεων του ΝΑΤΟ, στο οποίο συμφώνησαν οι σύμμαχοι κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας το περασμένο καλοκαίρι στη Μαδρίτη, η οποία απαιτεί ένα σχέδιο για την αύξηση των διαφόρων ομάδων μάχης της ανατολικής πλευράς σε πλήρεις ταξιαρχίες όταν χρειαστεί. Οι ομάδες μάχης του ΝΑΤΟ αποτελούνται από αρκετές εκατοντάδες στρατιώτες η καθεμία. Στην περίπτωση της Πολωνίας, ο στρατός των ΗΠΑ είναι η ηγετική δύναμη στη μονάδα του ΝΑΤΟ, η οποία επιχειρεί από το Μπεμόβο Πίσκε στα βορειοανατολικά της χώρας. Η τοποθεσία απέχει περίπου 50 μίλια από το Καλίνιγκραν, όπου η Ρωσία διατηρεί μια αρκετά μεγάλη δύναμη. Η περιοχή βρίσκεται επίσης κοντά στο λεγόμενο χάσμα Σουβάλκι, το οποίο συνδέει την Πολωνία με τη Λιθουανία. Το μικρό χάσμα θεωρείται εδώ και πολύ καιρό μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές του ΝΑΤΟ σε περίπτωση που υπάρξει σύγκρουση με τη Ρωσία. Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στο εάν οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν αρκετά γρήγορα εάν ο ρωσικός στρατός προσπαθήσει να αποκλείσει τα κράτη της Βαλτικής από την υπόλοιπη συμμαχία. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.